Ένταση επικράτησε στο λιμάνι Καλέ της Γαλλίας μεταξύ αριστερών ακτιβιστών και ακροδεξιών διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την αυξανόμενη παρουσία μεταναστών στην περιοχή. Οι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για να υπερασπιστούν το δικαίωμα των μεταναστών στην αξιοπρεπή διαβίωση. Χιλιάδες είναι οι μετανάστες που σειραίουν από τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής με προορισμό το Καλέ και το Ντόβερ. Οι διαπληκτισμοί μεταξύ των κατοίκων του λιμανιού και των μεταναστών είναι συνεχείς, καθώς οι τελευταίοι διαμαρτύρονται ότι γίνονται θύματα εκφοβισμού και ξυλοδαρμών από τις αρχές. Ο δήμαρχος της πόλης απείλησε ότι θα κλείσει το λιμάνι εάν η Βρετανία δεν δεσμευθεί ότι θα επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους σε όσους επιχειρούν να περάσουν στο λιμάνι της Γαλλίας. Για να φιλοξενηθεί ο μεγάλος αριθμός των μεταναστών, δόθηκαν κρατικά κονδύλια με σκοπό τη δημιουργία κέντρου μεταναστών ώστε να ζουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες.